Φαντάρι, όσοι έχουμε περάσει στρατό, ξέρουμε πως είναι αφλά σκοπιά στο απόλυτο σκοτάδι, στις πιο περίεργες ώρες και στην ερημιά, εκεί που δεν υπάρχει κανείς και επικρατεί το απόλυτο σκοτάδι. Πολλοί όμως έχουμε ακούσει κατά τη διάρκεια της ηττίας μας ή έξω από το στρατό ιστορίες για στοιχειωμένες σκοπιές, για φαντάσματα τα φαντάμου που είχαν βάλει τέλος στη ζωή τους άδικα και περιπλανούνταν αργά το βράδυ. Πάμε να δούμε σήμερα κάποιες ιστορίες και επίσημες μαρτυρίες που ξεκινούν δεκαετίες πριν, από το 1900. Δύο χιλιόμετρα, περίπου έξω από την πόλη της Κάτω Αχαγιάς, υπάρχει το εκκλησάκι της Παναγίας της Βλαχέρνας. Εκεί λέγεται ότι εμφανίζεται μια γυναικεία μορφή που τρομάζει τους περαστικούς. Κάποτε πέρασαν από εκεί κάποιοι φαντάροι που γυρίζαν από έξοδο. Είδα μια ολόγυμνη κοπέλα να περπατά προς ανηφορικά με την πλάτη γυρισμένη. Την πλησίασαν αργά-αργά για να την πειράξουν γελώντας. Τότε γυρίζει απότομα και βλέπουν ότι έχει μούρη γίδας. Γκάζωσε γρήγορα ο οδηγός όταν είδε το στοιχείο και από το φόβο τους, στη στροφή του μπάρισε το αμάξι και σκοτώθηκε ένας από τους φαντάρους που ήταν στο αμάξι. Οι ντόπιοι λένε ότι το σημείο εκεί είναι στοιχειωμένο. Πολλά χρόνια πίσω, στο Ναύπλιο, στη θέση Ντάπια Ράπη, στο Παλαμίδι, φύλαγε ένας σκοπός. Ξαφνικά φύσαει ένας δυνατός άνεμος και σβήνει το φανάρι που είχε κοντά του. Στο σκοτάδι βλέπει να βγαίνει μέσα από τη γη ένας μαυροφορεμένος άνθρωπος. Φώναξε δυνατά για βοήθεια και ένας άλλος σκοπός που ήταν από δίπλα κάλεσε τη φρουρά στα όπλα. Έτρεξαν τότε όλοι οι σκοποί και είδαν τον φαντάρο ανέστητο. Τους είπε τι είδε, αλλά έπαθε παράλυση και απολύθηκε από τον στρατό ως ανίκανος. Πήγε στο χωριό του και λίγες μέρες μετά πέθανε. Ύστερα από λίγο καιρό ένας στρατιώτης έπαθε τα ίδια. Αναγκάστηκαν να διπλασιάσουν τη φρουρά, αλλά αυτό δεν άλλαξε τίποτα. Μια άλλη νύχτα οι σκοποί κάλεσαν πάλι τη φρουρά στα όπλα. Όταν ήρθαν στρατιώτες, τους βρήκα κατατρομαγμένους. Αφού συνήλθαν, τους είπαν ότι ξαφνικά μπροστά τους παρουσιάστηκε ένα φάντασμα και τρόμαξαν. Ο φρούραχος ήταν προβληματισμένος πολύ. Δεν μπορούσε να αφήσει αυτή τη θέση χωρίς σκοπό. Ήταν κίνδυνος για να φύγουν οι φυλακισμένοι. Έτσι, σκέφτηκε για να σταματήσει το κακό και φτιάξαν ένα φυλάκιο. Και από τότε δεν ξαναέγινε τίποτα. Ένας στρατιώτης φύλαγε σκοπιά στις φυλακές του Άγιου Αντρέα στο Παλαμίδι. Μια νύχτα άκουσε ένα δυνατό κρότο μέσα από την εκκλησία. Ενημέρωσε τον αρχιφύλακα και εκείνος έτρεξε, έσπασε το παράθυρο της εκκλησίας. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ένας μαυροφορεμένος. Τον είδαν και όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες στη φρουρά. Ένας στρατιώτης πήγε να πυροβολήσει, αλλά ολοχίας τον εμπόδισε. Τα παράθυρα της εκκλησίας έτριζαν και μετά αυτή η μορφή χάθηκε. Ύστερα από λίγες μέρες ο ίδιος μαυροφορεμένος εμφανίστηκε σε ένα στρατιώτη που ήταν στη σκοπιά του, στη θέση Ντάπια Ράπη. Ένα ακόμα συμβάν έγινε σε έναν στρατιώτη στο πίσω μέρος από τις φυλακές στην Ακροναύπλια. Τον είδε ο στρατιώτης στο φως του φεγγαριού και να προχωράει κατά πάνω του. Τα έβαλε στα πόδια και έτρεξε στο φυλάκιο. Ο αρχιφύλακας πήγε εκεί και δεν είδε τίποτα. Τέλος, μια άλλη μέρα αναποδογύρισε όλη η σκοπιά χωρίς να φυσάει καθόλου και έπεσε και χτύπησε και ο στρατιώτης που ήταν μέσα. Μια ιστορία κάνει λόγο για ένα φάντασμα με ένα φαντάρο που έτρεχε πίσω από τα αυτοκίνητα στα χωριά της Καλαμπάκας. Συγκεκριμένα η θεία μου από την Καλαμπάκα πήγαινε με μια φίλη της στα χωριά για επίδειξη αλικών. Τους πήρε αργά το βράδυ στο δρόμο για την επιστροφή. Κοντά στο χωριό της Νέας Ζωής εμφανίστηκε ένα φως πάνω στα μάξι. Οι δυο γυναίκες φοβήθηκαν πολύ, ταράχτηκαν και η συνοδηγός βλέπει πίσω από τα μάξι ένα φαντάρο με μια γλίτσα να τους κυνηγάει. Το κοντέρ του αυτοκινήτου τότε έδειξε 120 χιλιόμετρα, με το φάντασμα του φαντάρου από πίσω να τις κυνηγάει. Μετά από λίγο εξεφανίζεται μέσα στο σκοτάδι. Μια ακόμα ιστορία
πολύ γνωστή διαδραματίζεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων Κέδυφου στο Χαϊδάρι. Τα πρώτα κτίρια κατασκευάστηκαν από το 1938 έως το 1940. Με τη γερμανική κατοχή κατασκευάστηκαν και άλλα κτίσματα, τα οποία μετατράπηκαν σε φυλακές και χώρο βασανιστήριων. Αρκετά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 80, υπήρχε μια σκοπιά στη βόρεια πλευρά. Η ιστορία αναφέρει ότι ένας φαντάρος είδε μια πολύ τρομαγμένη κοπέλα, τη πλησίασε και άρχισαν να μιλάνε και ανταλλάξαν μερικές κουβέντες και έφυγε. Συναντήθηκαν άλλες 2-3 φορές όταν είχε σκοπιά ο συγκεκριμένος φαντάρος. Πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί και συζητούσαν διάφορα θέματα. Μια μέρα η κοπέλα όμως ξέχασε τη τσάντα της. Ο στρατιώτης άνοιξε το πορτοφόλι της και βρήκε την ταυτότητά της. Έτσι βρήκε τη διεύθυνσή της για να της επιστρέψει τη τσάντα της. Όταν πήγε σπίτι της, του άνοιξε μια γυναίκα. Ήταν η μητέρα της. Η μητέρα της προβληματισμένη του είπε ότι η κόρη της έχει πεθάνει εδώ και 3 μήνες. Ο φαντάρος έμεινε άφωνος. Εξιστόρισε την ιστορία του στο στρατόπεδο, όμως όλοι τον κορόιδευαν, δεν τον πίστευε κανείς. Την επόμενη φορά που είχε σκοπιά εκεί αυτοκτόνησε. Πολλοί λένε ότι στη συγκεκριμένη σκοπιά τα επόμενα χρόνια αυτοκτόνησαν ή έζησαν περίεργες εμπειρίες διάφοροι φαντάροι. Η σκοπιά καταργήθηκε αργότερα με απόφαση του ΓΕΣ. Ήταν Λίμνος, Φεβρουάριος του 2000. 5 φαντάροι μόνιμα στην κορυφή του βουνού σε ένα καταφύγιο και αποστολή μας ήταν να φυλάμε τις κεραίες, να καθαρίζουμε το μοναστήρι του Άγιου Αθανασίου και να ανάβουμε τα καντήλια. Το μοναστήρι ήταν ακριβώς δίπλα από τις κεραίες. Να σημειωθεί ότι ο χώρο εκεί πάνω τον είχε παραχωρήσει η εκκλησία στο στρατό. Μια λιόλουστη μέρα ο ένας από τους 5 φύλαγε σκοπιά έξω, όταν ξαφνικά φάνηκε ένας γεράκος. Ακολούθησε παρακάτω συζήτηση, ενώ εγώ έβλεπα από το τζάμι το γεράκο με το σκοπό να μιλάνε, χωρίς να ακούω τι λένε. Ο γεράκος του λέει καλημέρα, έχασα 2 πρόβατα, μήπως τα είδες. Ο σκοπός του λέει καλημέρα, όχι δεν είδα τίποτα. Σε παρακαλώ μην πλησιάζεις πολύ γιατί περιμένουμε έφοδο. Ξέρεις πως είναι αυτά, μπορεί να μας τυπούνε. Ο γεράκος του λέει εγώ έχω τη στάνη μου, εδώ κάτω στον κρεμό. Αν έρθω και σου πούν τίποτα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Θα τους μιλήσω εγώ. Όλα αυτά που βλέπεις εδώ, τα χωράφια και τα λοιπά, δικά μου είναι. Μετά από ώρα, ήρθε μέσα στο καταφύγιο σκοπός. Μας είδε και μας είπε την ιστορία. Μας είπε ότι είδε τον βοσκό της περιοχής. Αμέσως του είπαμε, δεν υπάρχει βοσκός εδώ πάνω. Είναι αδύνατο να υπάρχει λόγω του γκρεμού. Τότε σταματήσαμε όλοι για 10 δευτερόλεπτα να μιλάμε και να τριχιάσαμε. Αμέσως καταλάβαμε ότι ο Γεράκος ήταν ο Άγιος Αθανάσιος και όσα είπε σχετίζονται άμεσα με όσα ξέραμε για την περιοχή.